Καλό βράδυ. Τώρα εμείς να συνδεθούμε ζωντανά με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαναβιλίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, και δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα. Βλέπουμε μία-μία αποφασιστική Ευρώπη, βλέπουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να μαθαίνουν θα πληρώνουν περισσότερες εισφορές λόγω πληθωρισμού, την στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μην φθάνει. Και διάβασα κάτι πολύ εύστοχο που είπατε εσείς προχθές, να μην ζήσουμε την τελευταία πράξη από το θάνατο του Εμποράκου. Κύριε Μαναβιλίδη, γύρισα σήμερα από τις Βρυξέλλες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το κλίμα που υπάρχει σε εμάς πάει σε όλη την Ευρώπη. Φαίνεται δυστυχώς ότι ο άξονας των Γερμανών, Ολλανδών και γενικά των Βορείων είναι εναντίον του να προχωρήσουμε στο πλαφόν στο φυσικό αέριο. Μεθοδεύονται κυρίως πολιτικές που είναι ανακράτως. Ακόμη και αν πάρθει απόφαση, και αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να αναφέρω, δεν θα είναι νωρίτερα από τα τέλη Δεκέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα θα είναι κυρίαρχο στις οικονομίες της όλης της Ευρώπης. Σε εμάς όμως έχει ένα παραπάνω λόγο και αναφέρομαι σε αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα κουβαλάνε τα χρέη των μνημονίων, της πανδημίας και τώρα του ενεργειακού, είναι αδύνατον οι επιχειρήσεις αυτές να καταφέρουν να βγάλουν το χειμώνα και η εκτίμηση που έχουμε είναι 30% από αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει να κρατηθεί εν ζωή, θα έχουμε λουκέτα γιατί ακριβώς δεν μπορεί να αποπληρώσουν τα χρέη. Αυτό που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα είναι τα χρέη να πηγαίνουν όλο προς τα πίσω. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα δυσκολότερο γιατί περίπου το ενεργειακό έχει τριπλασιαστεί ως τετραπλασιαστεί σε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που έχουν μεγάλο ενεργειακό κόστος. Αυτό δημιουργεί τις δύο επιπτώσεις. Μία είναι η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων και το βέβαια το δεύτερο που ζει όλος ο κόσμος είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 12%. Η εκτίμησή μου είναι μέσα στο Νοέμβριο θα το δούμε πάνω από το 13%. Δεν κρατιέται στα επίπεδα που φανταζόμασταν. Μεσοσταθμικά μόνο στα είδη πρώτης ανάγκης είναι 21%. Και αυτό δημιουργεί το εξής θέμα. Όταν το εισόδημα κυρίως εργαζομένων και συνταξιούχων τελειώνει στο σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης δηλαδή, και στο ενεργειακό, δεν υπάρχει η κατανάλωση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα η πίεση αυτή θα οδηγήσει σε υψηλότερα χρέη και σε ασφυξία στο να μπορούν να πληρώσουν τρέχουσες υποχρεώσεις. Και κλείνω με τούτο ότι σας θυμίζω ότι οι εταιρείες ενέργειας αυτή τη στιγμή, τα χρέη μάλλον των οικοκυριών και επιχειρήσεων, έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Και μάλιστα πρέπει να δούμε τι θα γίνει άμεσα στο μέλλον, δηλαδή με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν. Μπορεί να δούμε ακόμη και διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος και νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εσείς συνομιλείτε με την κυβέρνηση. Βλέπετε να υπάρχει περιθώριο, να υπάρχει διάθεση, βούληση να προχωρήσουν σε περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μας είναι ότι η κυβέρνηση περιμένει και αυτή από την Ευρώπη. Όμως αυτό που λέμε πολλές φορές είναι όταν δεν χτυπάμε τη ρίζα του προβλήματος, η ρίζα του προβλήματος είναι η ενέργεια για τα καύσιμα, μην περιμένουμε να γίνει κάτι άλλο. Η πολιτική των επιδομάτων, που θα έλεγα επιτρέψτε μου, δεν είναι και πολιτική μιας κυβέρνησης που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία. Το βλέπουμε, δεν είναι το πρόβλημα. Όμως δίνει μικρές ανάσες και αφήνουμε το χρόνο να περάσει. Πρακτικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να πάει και να στις τρεις προτάσεις που έχω προαναφέρει, δηλαδή στη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%, εδώ να θυμίσω το έχουν κάνει 14 χώρες της Ευρώπης, να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί σήμερα βλέπουμε το πετρέλαιο κίνηση να ακριβότερο από τη βενζίνη, είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Και βέβαια να μπει πλαφόν στην ενέργεια. Εδώ οφείλω να πω ότι είναι, είναι δικαίωμά μας, και αυτό το έμαθα στο ραντεβού που είχα στις Βρυξέλλες, να μην θεωρούμε ως πρωτόλια, δηλαδή το φυσικό αέριο, ότι είναι αυτό το οποίο βάζουμε πρώτο στο χρηματιστήριο, όταν μπορούσαμε να βάλουμε είτε τη ΣΑΠΕ είτε το λιγνίτη. Βάζοντας αυτή την πολιτική, νομίζω ξέρατε καλά ότι οι εταιρείες ενέργειας παίρνουν τις τιμές του φυσικού αερίου, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε την τιμή, στην τιμή μάλλον, ούτε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, ούτε από το λιγνίτη, ούτε από τα εργοστάσια που έχουμε και πολλά σε όλη τη χώρα, τα υδροελεκτρικά. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η τιμή της ενέργειας με μικρές ανάσες θα ξανανεύει. Άρα θα υποχρεωθεί και λόγω των εκλογών να προχωρήσει αυτά τα μέτρα και βέβαια σε ό,τι αφορά τα χρέη, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πάει σε 120 δόσεις. Αυτό βολεύει και την ίδια. Και η ίδια νομίζω δεν θα θέλει να δει αύριο πολλά λουκέτα σε επιχειρήσεις, γιατί σημαίνει και πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων. Το θέμα των 120 δόσεων, νομίζω πριν το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να δώσει μια λύση. Γιατί διαφορετικά, σας λέω, η μόνη λύση που έχει είναι να μεταφέρει πάλι τις υποχρεώσεις
στο απότερο μέλλον. Το ακούμε αυτό που λέτε, το ακούμε από εσάς, το ακούμε από κόμματα μέσα στη Βουλή. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι εδώ πέρα καλά-καλά δεν προχωρούν πράγματα λιμένα, όπως είναι ο εξωδικαστικός. Το βλέπουμε να στμένει, να μην μπορεί να πατήσει γκάζι, να μην δέχονται funds και τράπεζες να κάνουν ρυθμίσεις. Όταν σε θεωρητικά πράγματα, μιλάμε για πράγματα που θεωρητικά η κυβέρνηση τα έχει λύσει, τα έχει δρομολογήσει. Και δεν βλέπουμε εκεί να υπάρχει πρόοδος. Θα πάει σε 120 δόσεις? Είναι κάτι πολύ πιθανό αυτό? Κύριε Παραβελίδη, όλα αυτά είναι συνδεμένα. Εγώ είμαι για την πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, του Οργανισμού Πρόοδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Κοιτάξτε, όσο οι τράπεζες δεν μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εξωδικαστικός. Ένα μεγάλο μέρος των χρεών είναι μέσω των τραπεζών, το ξέρουμε. Mm-hmm. Άρα, ή η κυβέρνηση πολιτικά θα πιέσει τις τράπεζες να έρθει, ή αλλιώς ο εξωδικαστικός δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί σήμερα, κάθε φορά που κάθεται στο τραπέζι, δεν βρίσκεται λύση. Αυτή λοιπόν είναι μια πολιτική η οποία ουσιαστικά ενώ το ανακοινώνει, ενώ το νομοθετεί, δεν προχωράει. Η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να ασκήσει τις πιέσεις. Να θυμίσω για άλλη μια φορά αυτό που ξέρουμε όλοι. Τράπεζες δεν θα υπήρχαν αν δεν δίναμε τα 50 δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να κεφαλαιοποιηθούν, να γίνει ανακεφαλαίωση από τα προβλήματα που υπήρχαν. Mm-hmm. Άρα, επιτέλους, θα πρέπει η κυβέρνηση με βάση αυτό το στοιχείο, ότι ζουν ακριβώς με τα χρήματα του ελληνικού λαού, να κάτσει ο τραπέζι να τα συζητήσει, γιατί βλέπουμε και το θέμα που νομίζω ότι αυτό το διάστημα έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις. Ένα μεγάλο μέρος των φανς έχει αγοράσει τα δάνεια αυτά στο 5-10% της αξίας τους. Πηγαίνει λοιπόν σε αυτόν που νομίζει ότι έχει και τον βγάζει σε πληστηριασμό, δίνοντας και δίνοντας ουσιαστικά 40 και 50 και 80% παραπάνω από ό,τι το αγόρασε. Εδώ να θυμίσω και παλιότερα στην εκπομπή είχα πει ότι είναι παράλογο να πουλάς ένα δάνειο στα φαντς και να μην δίνεις το δικαίωμα σε μένα που είμαι ο κάτοχος του να το αγοράσω στην πλάσια τιμή. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Άρα η λύση του εξωδικαστικού, όπως και του πτωχευτικού πρέπει να σας πω, δικαίου, δεν πρόκειται να προχωρήσει εάν οι τράπεζες δεν καθίσουν και κουβεντιάσουν στη λογική ακριβώς επιτέλους της ανακεφαλαιοποίησής τους. Όπως αυτές ανακεφαλαιοποιήθηκαν, θα πρέπει να δούμε τον τρόπο επιβίωσης οικονομίας, γιατί με τα σημερινά δεδομένα θέλω να προσθέσω τούτο που νομίζω ότι θα έρθει σιγά σιγά στην επιφάνεια το επόμενο διάστημα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα δάνεια που δίνονται τα χαμηλότερα, θα μπορέσει να πάρει χρήματα περίπου το 3,8% των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Από τα 10 προγράμματα του ΕΣΠΑ το 6%. Με αυτή τη λογική, αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, σημαίνει ότι είναι αυτονόητο για αυτούς που γνωρίζουν στοιχειώδη οικονομικά, ότι η οικονομία στο μέλλον θα είναι στον έλεγχο κάποιων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. Ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ.